Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Θεοχαρόπουλο. Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς, καλή χρονιά και στους ακροάτες. Η παρέμβασή σας προκαλεί συγκλήσεις αλλά και διαφωνίες. Έχει κλείσει ο κύκλος της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι αλλάζει στην ουσία μια μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους κόλπους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών? Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι η κεντροαριστερά περιλαμβάνει την αριστερά. Η κεντροαριστερά εκτείνεται από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο. Άρα δεν είναι ο κύκλος της αριστεράς με αυτή την έννοια, αλλά επεκτείνεται πλέον στον χώρο αυτό, τον οποίο ουσιαστικά τις περισσότερες φορές προσδιορίζονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα έλεγα ουσιαστικά είναι ότι είναι μια εναρμόνιση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους ψηφοφόρους και αν θέλετε τους ψηφοφόρους ευρύτερους, το 32 και τα 100 που είχαμε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Όπως βλέπουμε και πάρα πολλές μετρήσεις, αυτό προσδιορίζονται ως κεντροαριστερή προοδευτική. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι η πρότασή μας έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι ότι ο χώρος αυτός, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρέπει να μετακινηθεί και να εκφράσει την μεγάλη σύγχρονη κεντροαριστερά που έχει ανάγκη ο τόπος. Και το δεύτερο, η δεύτερη συμβολική παράμετρος είναι και ουσιαστική βέβαια, είναι να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την πολιτική ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου. Η πρόταση μας γίνεται σε αυτό ακριβώς το χρονικό σημείο, γιατί πρέπει να γίνει πριν το συνέδριο για να συζητηθεί στο συνέδριο. Χρειάζεται συνεδριακή απόφαση όλο αυτό το ζήτημα και πριν από τις ευρωεκλογές, δηλαδή να αποφασιστεί στο συνέδριο και πριν από τις ευρωεκλογές, άρα δεν θα μπορούσε να τεθεί μετά το συνέδριο ή μετά τις ευρωεκλογές. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή πώς θα υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι πρόσφατες εκλογές έδειξαν μια υπερκυρίαρχη Νέα Δημοκρατία και ένας κόσμος ευρύτερος που ήταν πρόσφατα στο ΣΥΡΙΖΑ και πιο παλιά στο ΠΑΣΟΚ, τώρα παρουσιάζεται κομματικά άστεγος. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολιτικές αλλαγές και τομές, έτσι ώστε αυτός ο κόσμος να βρει ξανά έκφραση. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει καθαρίσει από την προσχώρησή της στον φιλελευθερισμό, που έχει ως αποτέλεσμα τη ρήγνωσή της και την αποκοπή της από τα κοινωνικά στρώματα που κάποτε προσωπούσε. Ίσως είναι ένα ερώτημα αυτό. Σωστά το θέλετε, διότι υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, όπως υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ριζοσπαστική Αριστερά, που και γι' αυτό το λόγο είναι λίγο σε επίπεδο ευρωπαϊκό περιθωριοποιημένη σχετικά με, με άλλες πολιτικές δυνάμεις κομματικές, έτσι και στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, υπήρχαν και θετικές καταστάσεις, όπως είδαμε πρόσφατα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Γι' αυτό ακριβώς το κείμενο που καταθέσαμε τα τρία στελέχη μέλη της πολιτικής γραμματείας λέμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι μια μεγάλη κεντροαριστερά που θα εκτείνεται από την αριστερά μέχρι το κέντρο, αλλά δεν θα ενσωματώνεται. Ποιο κέντρο? Αυτό το οποίο δεν θα ενσωματώνεται στη στρατηγική της συντηρητικής παράταξης. Και θα έχει αντίπαλο αυτή η κεντροαριστερά, τη δεξιά, στρατηγικός, ιδεολογικός αντίπαλος με τις πολιτικές, θα είναι η δεξιά και όχι μόνο. Να πάμε λίγο στο προγραμματικό. Τι πρέπει να κάνει μια σύγχρονη κεντροαριστερά, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι ταμπέλες, οι ταυτότητες, είναι αν δεν τις περιγράψεις, αν δεν δώσεις περιεχόμενο, μπορεί κάποιος να μην πολύ κατανοεί και γι' αυτό βέβαια δεν έχει ευθύνη αυτός που δεν κατανοεί, αλλά αυτός που μεταδίδει το μήνυμα. Συνεπώς, η θεμελιώδηση αυτή η επιλογή πρέπει να συνδυάζεται με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό προγραμματικό πλαίσιο. Να τα βάλει δηλαδή με τους ισχυρούς, με τα συμφέροντα, τα τραπεζικά, τα ολιγοπωλιακά, τα μονοπωλιακά. Να έχει στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και το κοινωνικό κράτος πρόνοιας. Να έχει έμφαση τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στα μεσαία στρώματα κοινωνικά και οικονομικά και στην υγιή επιχειρηματικότητα. Να δει το ζήτημα της νεολαίας στη χώρα μας που δεν έχει πρόσβαση στην εργασία, στη στέγη, στην εκπαίδευση. Να δει το πρόβλημα που υπάρχουν από τα κόκκινα δάνεια που, και την ασυδοσία των τραπεζών, των funds και των services. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα, είπα ενδεικτικά τώρα ορισμένα, όλα αυτά τα ζητήματα είναι κεντρικά ενός σύγχρονου προοδευτικού φορέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας της Κεντροαριστεράς. Με αυτή την κίνηση, εσείς τα τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργείτε ένα νέο ρεύμα σκέψης εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θα στέλνει μηνύματα στην ηγεσία? Κοιτάξτε, επειδή αυτά μπορεί να παρερμηνευτούν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό το ρεύμα σκέψης στο οποίο αναφέρεστε είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή, θεωρώ, στη βάση του κόμματος. Είναι το κυρίαρχο και ξέρετε και κάτι άλλο. Έγιναν ορισμένα βήματα πολύ σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Θυμηθείτε ότι από εκεί που πριν το 2015 δεν συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο
στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στη συνέχεια ήταν και παρατηρητής στο κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα, γενναίο βήμα για εκείνη την εποχή του. Ο κ. Τσίπρας βέβαια δεν έκανε το μεγάλο βήμα να προτείνει. Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα. Το προτείνετε εσείς τώρα. Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα. Ναι. Ξέρετε κάτι, η πολιτική δεν είναι μια στατική διαδικασία. Mm-hmm. Στα χρόνια εκείνα ήταν το μεγάλο βήμα. Στα χρόνια αυτά, κατά την άποψή μας, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Γιατί αλλιώς θα μένουμε στατικά, θα έχουμε μια διαδικασία, θα είμαστε βολεμένοι που θα να είμαστε, σε ποσοστά τα οποία είναι χαμηλότερα και σε μια λογική να μην ταράξουμε τα νερά. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί, να μην μας κυριαρχούμαστε από ανασφάλειες και να προχωρήσουμε μπροστά. Και ξέρω, γι' αυτό είπα για το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα επίσης ήταν ότι μετονομάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή σε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή πλέον δεν ήταν το κόμμα μόνο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ήταν το κόμμα της Προοδευτικής Συμμαχίας. Επίσημα. Άρα άλλο μεγάλο βήμα τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερο, το οποίο έγινε. Πολλές φορές όμως ξέρετε τι νιώθαμε από όλους αυτούς τους πολίτες, ψηφοφόρους και μέλη του κόμματος. Ότι υπήρχε πολλές φορές κάποιοι νιώθανε λίγο ως φιλοξενούμενοι στο κόμμα μέλη της Προοδευτικής Συμμαχίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ένα συμβολικό και ουσιαστικό βήμα είναι αυτό το οποίο προτείνουμε και γι' αυτό το λόγο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο στόχος είναι να πείσετε στο συνέδριο, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Ακριβώς. Υπάρχουν ακριβώς. Πολλά στελέχη που ευθυγραμμίζονται με αυτή την παρέμβαση και κεντρικά στελέχη. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι το ζήτημα αυτό, όσο πηγαίνεις προς τη βάση, δηλαδή προς τους συνέδρους, προς τα μέλη, προς ψηφοφόρους, είναι πλειοψηφικό θέμα. Θεωρώ, εκτιμώ ότι είναι πλειοψηφικό θέμα στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση ευρύτερα στην κοινωνία, όπως γίνεται εν όψη και του συνεδρίου μας και στα όργανα του κόμματος και στην κοινωνία. Εξάλλου το ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί χθες και σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και στο συνέδριό μας θεωρώ θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση που εγώ δέχομαι και ακούω και όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτό είναι ο πλούτος ιδεών. Όταν είναι αυτή η συζήτηση προγραμματική και πολιτική, μόνο να κερδίσουμε έχουμε και να αποφασίσουμε μετά με πλειοψηφίες και μειοψηφίες στο συνέδριο και βέβαια πάντοτε να σεβαστούμε όλοι το αποτέλεσμα, το συλλογικό, το οποίο θα λάβουμε στη συνεδριακή μας απόφαση. Εγώ έτσι γνωρίζω να γίνει τη διαδικασία. Ξέρετε κάτι, ο Στέφανος Κασελάκης εκλέχθηκε με την, αν θυμάστε, με το άλλαξε τα όλα. Ήταν ένα από τα ζητούμενα τα οποία είχε και το είπε και ο ίδιος. Τι θα αλλάξουμε. Να αλλάξουμε όλα. Ποια να αλλάξουμε. Εμείς λέμε για παράδειγμα ένα από αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε είναι αυτό το ζήτημα. Αυτό το τελευταίο, η τελευταία αποστροφή σας είναι και μια απάντηση προς κύκλους της ηγεσίας που αφήνουν να διαρρεύσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Όχι, δεν έχω να δώσω καμία απάντηση. Φαντάζομαι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, γιατί δεν έχω δει καμία επίσημη απάντηση, είναι τις διαρροές ότι με βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου του 22 είμαστε στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπως δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία ότι το κάθε συνέδριο αποφασίζει, επικαιροποιεί, επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί και αλλάζει τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο συνέδριο άλλαξε τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου για την εκλογή Προέδρου από τη βάση. Το 22 λοιπόν έγινε μια μεγάλη τομή. Άλλαξε η απόφαση προηγούμενων συνεδρίων από την εκλογή Προέδρου από τη βάση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, και την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη αλλαγή. Έτσι είναι τα συνέδρια, δεν τα κάναμε. Τα λέγαμε, έχουμε ένα συνέδριο, έχουμε κάποιες ιδέες που τις έχουμε από παλιά, τις κρατάμε από τα παλιά συνέδρια και δεν προχωράμε. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τα συνέδρια, για να βλέπουμε τα θέματα και ιδίως, θέλω να σας τονίσω κύριε Σαββόπουλε, τώρα δεν είμαι σε μια οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το οποίο έγινε το 2023 ήταν κοσμογονικό. Αρνητικά το λέω, για το ΣΥΡΙΖΑ το οποίο συνέβη τελικά. Δηλαδή τι έγινε, από 32% πήραμε 17,8%, έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και έχουμε διάσπαση στη συνέχεια και τις δημοσκοπήσεις να μας δείχνουν τώρα αυτή τη στιγμή και σε χαμηλότερα ποσοστά. Αν αυτά τα συζητούσαμε ένα χρόνο πριν, δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Άρα δεν μπορεί μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μετά το αίτημα των ψηφοφόρων, των μελών του κόμματος για το άλλαξε τα όλα, εμείς ας πούμε να πάμε business as usual, θα το έλεγα. Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τι ριζικές αλλαγές, τι τομές θα κάνουμε έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με την πλειοψηφία του προοδευτικού χώρου στην κοινωνία. Ριζικές. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό προοδευτικό χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ριζικές αλλαγές και τομές με τον κύριο Τεμπονέρα, που θα ανακοινώσει μια πλατφόρμα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Είστε σε επαφή?
με όλα τα μέλη και τη στελέχη συνομιλούμε τη ηγεσία, πόσο μάλλον εδώ είμαστε μέλη τη πολιτική γραμματεία και ο κύριο Τεμπονέρα και εμεί και πολλά άλλα μέλη. Ναι. Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι κάθε πρόταση η οποία έρχεται και είναι προγραμματική πολιτική στην πορεία αυτή τη συζήτηση προ το συνέδριο και η οποία ανοίγει μια συζήτηση, είτε συμφωνεί, είτε έχει εναλλακτικέ προσεγγίσει, είναι θετικό να γίνει μια συζήτηση. Ξέρετε κάτι, αλλιώ. Δεν θα είχε νόημα να προχωράμε σε διαδικασίες προς τα μπροστά. Γιατί ποιος είναι ο στόχος μετά τα τέλη του Φεβρουαρίου, με τις αποφάσεις οποίες θα πάρουμε και πλέον θα μπαίνουμε και στην προεκλογική τρίμηνη περίοδο ενώπιση των ευρωεκλογών, πλέον να μείνουμε όλα αυτά να τα κατανοήσει και να τα κάνουμε κτήμα εμείς της κοινωνίας. Άρα έχουμε 1,5 μήνα μπροστά για να σχηματοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα προγραμματικά, πολιτικά και να έχουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Mm-hmm. Του ΠΑΣΟΚ, κύριε Θεοχαρόπουλε, την αντίδραση πώς τη σχολιάζετε? Είπε ο κύριος Ματσός ότι οι ευρωομάδες δεν είναι ξενοδοχεία για να βρεις δωμάτιο ή να στεγαστείς προσωρινά. Δηλαδή, αυτή η πρωτοβουλία υπερβαίνει και αυτό το λεγόμενο πολυκερματισμό στο προοδευτικό χώρο. Πρώτον, σε σχέση με τις αντιδράσεις και αυτά, πέρα από αυτό δεν έχω δει κάτι άλλο που αναφέρατε. Δεν έχω δει κάποια και από εκεί επίσημη. Και εγώ μόνο αυτό έχω βρει. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι και εκεί δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο στις αντιδράσεις. Σε σχέση με αυτό, εδώ δεν μιλάμε πλέον για ξενοδοχεία, εδώ μιλάμε για στρατηγική επιλογή, στην οποία μόνιμα είναι ή θα είναι, όπως είναι μόνιμα τώρα, θα είναι μόνιμα μετά ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι ευρύτερο στρατηγικό, ίσως δεν είχε γίνει απολύτως κατανοητό εκείνη τη στιγμή που είχε γίνει αυτό το σχόλιο. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία στις εκλογές και τη σημαντική πτώση των ποσοστών που έχουμε, από 32% στο μισό δηλαδή έπεσαν τα ποσοστά και παραπάνω τώρα στις μετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ουσιαστικά έχει φύγει, έχει πάει στους αναποφάσεις τους, δεν ψήφισε, πήγε από εδώ. Έχει στάσει αναμονής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ και να είναι η λύση για απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παρά τη σημαντική απώλεια δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία να εκφράσει τη σύγχρονη κεντροαριστερά της χώρας. Και κάτι ακόμα. Κανένας, κύριε Σαββόπουλο, δεν είναι ιδιοκτήτης ιδεών, θέσεων, πολιτικών χώρων, του σοσιαλιστικού χώρου ευρύτερα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν θέσφατα δηλαδή στις ομάδες, στις πολιτικές. Συνεπώς, και αυτό το γνωρίζουν καλά νομίζω και το πρόσφατο παρελθόν το έχει αποδείξει. Θυμίζω δε ότι την εποχή του 2014-2015, στην οποία συζητούσαμε πριν, 2014, όταν είχαν γίνει οι ευρωεκλογές, τότε είχαν κατέβει τρία κόμματα ξεχωριστά, η Ελιά, το Ποτάμι και η Δημάρ, με στόχο να μπουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και μάλιστα δύο κόμματα εντάχθηκαν από αυτά γιατί εξέλεξαν βουλευτές στο κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Άρα γνωρίζουμε, ξέρουμε και νομίζω ότι γνωρίζουν και όλοι. Και συνεπώς χρειάζεται, τα ζητήματα αυτά είναι βαθιά πολιτικά και δεν είναι ούτε τεχνικά ζητήματα, ούτε ζητήματα τα οποία κρίνονται στη συγκυρία. Γι' αυτό βάλαμε ένα θέμα στρατηγικό στη συζήτηση ενώψη του συνεδρίου. Mm-hmm. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Θεοχαρόπουλε. Υπάρχουν κάποιοι ψήθεροι, ίσως κάποια ενόχληση για το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε η πρότασή σας στα όργανα, αλλά δημοσιεύτηκε κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω αυτού του κειμένου. Έχετε κάποια απάντηση από αυτού? Ναι, κατατέθηκε χθες το πρωί σε όλα τα όργανα του κόμματος και στην Επιτροπή Θέσεων που συνεδριάζει σήμερα και στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, σε όλα τα όργανα και αμέσως μετά και δημόσια. Ξέρετε κάτι, δημόσια είναι αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα και δημόσια γίνεται η συζήτηση. Συζητούσαμε αυτές τις δύο εβδομάδες δημόσια για ζητήματα στα οποία δεν ήταν προγραμματικά και πολιτικά. Όπως ήταν για παράδειγμα, θυμηθείτε τα 3-4 θύματα που είχαμε τον προηγούμενο καιρό σε σχέση με τα οικονομικά, με το δάνειο, με το ένα, με το άλλο, δημοσίως. Αυτά είναι που πρέπει να συζητούνται προγραμματικά και πολιτικά, όπως είναι η δική μας πρόταση. Γιατί αυτό αφορά την ατζέντα, την προγραμματική, την πολιτική που είναι εξωστρεφής. Άρα και στα όργανα και δημόσια είναι η συζήτηση. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως κατανοητό, διότι έτσι προχωράμε εν ώψη του συνεδρίου για να γίνει μια παραγωγική εξωστρεφή συζήτηση από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχαρόπουλε, για αυτή τη συζήτηση. Ήταν εδώ στο κόκκινο ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.